Πρόκειται, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για δύο τροποποιητικές των συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιωτικά επιχειρηματικά σχήματα, συμβάσεων που ήδη ισχύουν για τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης από το 2002 και το 2018 αντίστοιχα. Και όπως καταψηφίσαμε τότε τις αρχικές συμβάσεις, έτσι καταψηφίζουμε και τις σημερινές συμβάσεις ιδιωτικοποίησης. Με τη μεν σύμβαση που αφορά στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας κυρώνεται η πώληση του 67% των μετοχών του οργανισμού Λιμένα Ιγουμενίτσας ΑΕ στον επιχειρηματικό όμιλο Γκριμάλντι και μεταβάλλονται ουσιώδως οι όροι της αρχικής σύμβασης του 2002, ενώ με τη σημερινή σύμβαση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τροποποιείται σε σημαντικό βαθμό η ισχύουσα σύμβαση παραχώρησης και συγκεκριμένα ως προς τους χώρους και τις υποδομές του προβλήτα 1. Φυσικά, αυτές οι νέες τροποποιημένες συμβάσεις που έρχονται σήμερα προς κύρωση κινούνται μέσα στο πλαίσιο των αρχικών συμβάσεων και ακριβώς γι' αυτό, κατά κανόνα, συνεχίζουν να ενισχύουν ποικιλότροπα τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα λιμάνια. Δεν θα μπορούσε φυσικά αυτές οι σημερινές συμβάσεις να ήταν διαφορετικές, αφού οι αρχικές συμβάσεις παραχώρησης, τις οποίες τροποποιούν και υπογράφηκαν διαδοχικά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υλοποιούσαν παρά τη γνωστή εκείνη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση των μεταφορών και μιας βέβαια βασικότατης τους υποδομής, όπως είναι τα λιμάνια, όλα τα βασικά λιμάνια της χώρας. Αυτή η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης έχει ασφαλώς μία πολυτυπία και μπορεί να λαμβάνει, ξέρετε, πολλές μορφές παραχώρησης παύλα ιδιωτικοποίησης, με κειμενόμενο ακόμα και το ποσοστό συμμετοχής του αστικού κράτους στη μετοχική σύνθεση των λιμενικών ανωνύμων εταιριών. Από ένα μειοψηφικό κρατικό πακέτο μετοχών, όπως είναι στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και τώρα και στην Ιγουμενίτσα, και με το πλειοψηφικό βέβαια πακέτο των μετοχών να περνά απευθείας στα χέρια του επιχειρηματικού ομίλου παραχωρησιούχου, δηλαδή του ουσιαστικού ιδιοκτήτη του λιμανιού, εν προκειμένου του ομίλου Γκριμάλντι για την Ιγουμενίτσα, ή το αστικό κράτος, συνυπολογίζοντας προφανώς και άλλα ευνόητα κριτήρια, να επιλέγει να κρατήσει για τον εαυτό του το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο, όπως παραδείγματος χάρη στον οργανισμό Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, που ωστόσο παραμένει και αυτός μια ανώνυμη εταιρεία. Συνεπώς, οποιαδήποτε κρατική ρύθμιση ή κρατική ιδιοκτησία οποιοδήποτε βαθμού μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία δεν μεταβάλλει και δεν μπορεί να μεταβάλει το DNA του καπιταλισμού που έχει ως κίνητρο και στόχο της καπιταλιστικής παραγωγής το κέρδος. Και αυτό το κέρδος είναι που απαιτεί και τη φθηνή εργατική δύναμη, αλλά και τα νέα πεδία κερδοφορίας σε κλάδους που μέχρι σήμερα ήταν προστατευμένα με κρατικές ρυθμίσεις και τώρα πια απελευθερώνονται, όπως λέτε, όπως γίνεται στην ενέργεια, στην ίδρυυση και αλλού. Συνεπώς, οι κρατικές ρυθμίσεις και αυτές που φέρνετε σήμερα εντός ενός αστικού κράτους θεσπίζονται προκειμένου κατά κύριο λόγο να στηρίζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είναι τόσο απλό. Και να γιατί ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη, προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, εμπορευματοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου και φυσικά παράδοση και των κρίσιμων μεταφορικών υποδομών της χώρας, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, στο μεγάλο κεφάλαιο. Με λίγα λόγια και για το θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα, τα λιμάνια, το μοναδικό κριτήριο για το τι θα γίνει τελικά στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, της Θεσσαλονίκης, σε κάθε λιμάνι της χώρας, ποια έργα, ποιες υποδομές, πότε, πώς και από ποιον, δεν είναι κριτήριο οι ανάγκες του λαού για φθηνές, σύγχρονες, ασφαλείς μεταφορές, αλλά κριτήριο είναι τα κέρδη και τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας για κάθε περιοχή, καθώς βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, και η συνολικότερη
ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί στους οποίους εντάσσονται αυτά τα συμφέροντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας και της Θεσσαλονίκης αποτελούν μαζί με αυτά της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας τη λεγόμενη Εγνατία των Λιμανιών, η οποία κατέχει κομβική θέση στους επιχειρηματικούς και γεωπολιτικούς στόχους της ελληνικής αστικής τάξης και όχι βέβαια του ελληνικού λαού. Ας δούμε τώρα ορισμένα τα οποία αποδεικνύουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτής της στρατηγικής της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σας ενώνει όλους, βέβαια ενώνει όλα τα αστικά κόμματα. Βασικό στοιχείο της πολιτικής όλων σας για τα λιμάνια είναι ασφαλώς και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κατάργηση της σταθερής και μόνιμης και με πλήρη δικαιώματα δουλειάς, αφαίρεση ασφαλιστικών κατακτήσεων, κατάργηση κανονισμών εργασίας, μείωση αριθμού εργαζομένων, εντατικοποίηση της εργασίας και αρκετά άλλα. Μια εργασιακή ζούγκλα, δηλαδή, επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Το παράδειγμα της Κόσκο, όπου ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί φέρατε στον Πειραιά, είναι γνωστό. Λυσασμένα προσπαθεί να χτυπήσει αυτή τις κατακτήσεις των λιμενεργατών με την είσοδο εργολαβικών εταιριών, την εντατικοποίηση της δουλειάς, την αύξηση του ωραρίου, την κατάργηση των νυχτερινών αργιών εορτών, το χτύπημα των βαραίων και ανθυγιεινών και όλα αυτά μαζί με τα εργατικά, τα τραγικά εργατικά δυστυχήματα είναι που παλεύουν οι εργαζόμενοι να σταματήσουν με τους αγώνες τους. Γιατί, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, δεν είναι μόνο πόσοι δουλεύουν, είναι κυρίως με ποιες εργασιακές σχέσεις αυτοί δουλεύουν, σε ποιες συνθήκες και με ποιες αμοιβές. Ό,τι γίνεται στην Κόσκο του Πειραιά επιβεβαιώνεται ήδη και στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να συμβεί το ίδιο και στην Ιγουμενίτσα. Αγαπημένο επιχείρημα επίσης αυτής της πολιτικής είναι και τα περίφημα ανταλλάγματα, που είναι άλλωστε και τα μόνα για τα οποία καυγαδίζεται εδώ μεταξύ σας όλα τα αστικά κόμματα, μικρά ή μεγάλα. Για τα ανταλλάγματα τσακώνεστε. Τσακώνεστε για το τίμημα και τα έσοδα της παραχώρησης και πόσο λίγα ή πολλά είναι αυτά για το ταμείο του κράτους. Λες και αυτά τα ανταλλάγματα δεν προορίζονται για τις τσέπες των δανειστών της χώρας, εσείς τα λέτε αυτά, και για το μπούκωμα των επιχειρηματικών ομίλων και πάντως όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Έχουμε όμως εδώ και τα πανηγύρια των υποστηρικτών της Σύμβασης για την Ιγουμενίτσα, τα οποία στείνονται για τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, 6.000 στρέμματα, τα οποία αποδίδονται στην κοινωνία, όπως λέει ο τοπικός βουλευτής ο κύριος Γιώγιακας. Και εμείς ρωτάμε, αν για αυτήν την παραλιακή έκταση των 6.000 στρεμμάτων δεν δοθεί η αναγκαία χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε αυτή να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του λαού σε αναψυχή, αθλητισμό, πολιτισμό, τότε τι πρόκειται άραγε να συμβεί? Μήπως τότε θα αποτελέσει αυτό αφορμή και πεδίο ώστε να εκδηλώσει σε αυτή τη χερσαία ζώνη ο ίδιος ο Δήμος της Ιγουμενίτσας δραστηριότητα επιχειρηματική σε βάρος του λαού? Το πόσο όμως φιλικές για τους επιχειρηματικούς ομίλους που παίρνουν τα λιμάνια της χώρας για δεκαετίες είναι αυτές οι συμβάσεις, φαίνεται σχεδόν σε όλα τα άρθρα τους. Γιατί εκτός από το χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή προωθούνται και νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές για τα μονοπόλια των λιμενικών υποδομών και μεταφορών. Με τις συμβάσεις αυτές, παραδείγματος χάρη, στη σύμβαση για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, απαγορεύεται στους Δήμους να επιβάλλουν στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα έχουν τη διαχείριση αυτών των λιμανιών τα ανταποδοτικά τέλη. Όπως γράφεται εδώ χαρακτηριστικά στο άρθρο 11 του παραρτήματος, το διαβάζω ακριβώς, ο οργανισμός λιμένος Ιγουμενίτσας ΑΕ, που περνάει στα χέρια του ομίλου Γκριμάλντι, αναφορικά με την ακίνητη περιουσία που του παραχωρείται, δεν υποχρεούται, ακούστε, δεν υποχρεούται, λέει, σε καταβολή οποιοδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με αυτή την έκταση. Δηλαδή, να μην πληρώνουν ούτε τον έμφυα
ούτε τους δημοτικούς φόρους, τα δημοτικά τέλη, των οποίων όλα αυτά, τα οποία όλα αυτά βέβαια συνεχίζει να τα πληρώνει ο λαός, όπως πληρώνει και όλους τους άμεσους και έμεσους φόρους. Αν μάλιστα, αυτό το λέει παρακάτω, αν μάλιστα έτυχε να έχουν καταλογιστεί παλιότερα, πριν την παραχώρηση δηλαδή, στον οργανισμό λιμένα τίποτα έμφυα και δημοτικά ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας για τις παραχωρούμενες εκτάσεις, τότε όλα και όλα. Αυτά τα επιβαρύνεται το δημόσιο, δηλαδή ο λαός, τον οποίο εκτός από τα δικά του, τον βάζεται να πληρώνει και τις υποχρεώσεις των μεγάλων επιχειρηματιών. Αυτά γράφει η σύμβαση που φέρνετε στο άρθρο 11 του παραρτήματος. Ωραία ανάπτυξη, δεν μπορείς να πεις, και πολύ ταξική βέβαια. Αλλά για την Ηγουμενίτσα θα πει περισσότερα εδώ ο βουλευτής μας ο Νίκος ο Παπαναστάσης. Εγώ ας πάω λίγο στην άλλη σύμβαση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο νέος λοιπόν ιδιοκτήτης του λιμανιού από το 2018 απέτησε τότε και τελικά πήρε το λιμάνι καθαρό και απαλλαγμένο από υποχρεώσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο λαό της πόλης. Και αυτή βεβαίως ήταν η μεγάλη, η τεράστια προσφορά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στους λεγόμενους ιδιώτες επενδυτές με τη σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε μαζί τους το 2018. Πρόκειται φυσικά για μια ιδιωτικοποίηση και αυτή, καμία πρωτοτυπία, η οποία αφενός υλοποιεί τη στρατηγική του κεφαλαίου στον χώρο των λιμενικών υποδομών για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Αφετέρου όμως, και εδώ είναι το επικίνδυνο, εντάσσεται και στους γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή για τον γεωστρατηγικό έλεγχο περιοχών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας, σχεδιασμοί οι οποίοι βέβαια πυροδοτούν και εντάσεις στην περιοχή, όπως βλέπουμε, και πολέμους ευρύτερα, όπως στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πράγματι ένας πυρετός δράσης του κεφαλαίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που ήδη φέρνει μεγάλα κέρδη. Μόνο που αυτά δεν είναι για τους εργαζόμενους, δεν είναι για το λαό της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι μονάχα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Πώς να μην πανηγυρίζουν λοιπόν με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεξαγωγείς και οι μεγαλέμποροι, όσο για τους υπόλοιπους, για το λαό. Θα θυμίσω μονάχα μία παράγραφο από την Σύμβαση Παραχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για να φανεί πόσο ψεύτικα είναι τα λόγια τα μεγάλα της αστικής τάξης στο λαό. Έλεγε τότε η Σύμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, λέει, η ανάληψη συμβατικής δέσμευσης για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων εργασίας ή και επιπέδου αποδοχών θα ήταν, λέει, προβληματική από πλευράς δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή, στο βωμό του κέρδους, θυσία η μισθή και οι θέσεις εργασίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού βέβαια υπογράφονται τέτοιες συμβάσεις. Και βέβαια, ακριβένουν και βασικά αγαθά, τα οποία καταναλώνει σήμερα η λαϊκή οικογένεια και που μεταφέρονται μέσα από το λιμάνι και αφανίζονται μια σειρά αυτοαπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό. Προκειμένου όμως να χρυσωθεί το χάπι δηλητήριο της παράδοσης του λιμανιού απευθείας στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα το 2018 και να ελεγχθούν φυσικά οι λαϊκές αντιδράσεις, αυτό σερβιρίστηκε με το περιτύλιγμα των αντισταθμιστικών ωφελών και κυρίως με την ελεύθερη, λέει, πρόσβαση του λαού της πόλης στον πρώτο προβλήτα του λιμανιού, που ήδη ένα τμήμα του από καιρό αξιοποιείται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Πόσο όμως συνεχής, ανεμπόδιστη και ελεύθερη, όπως λέτε, είναι η πρόσβαση του κοινού, πεζή μάλιστα, στο χώρο του λιμανιού, όταν στον ίδιο προβλήτα ένα υπάρχουν και άλλες λιμενικές δραστηριότητες, όπως είναι, ας πούμε, ο χώρος για κρουαζερόπλια, μεγαθύρια, που προβλέπεται από την αρχική ακόμα σύμβαση, και επιπλέον δεσμεύεται και ένας χώρος για τη λειτουργία και ενός υδατοδρόμιου, χωρίς μάλιστα να ορίζεται καν την έκτασή του. Βάλτε τώρα δίπλα σε όλα αυτά και τους χώρους του προβλήτα 1, οι οποίοι προορίζονται για την εγκατάσταση διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, και πείτε μου τελικά αν και πόσο ελεύθερη είναι αυτή η πρόσβαση του λαού στον προβλήτα 1. Χώροι πραγματικά ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο λιμάνι σημαίνει αυτοί οι χώροι να είναι οριοθετημένοι
και όχι να προκύπτουν από ό,τι περισσεύει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι οποίες δραστηριότητες βεβαίως ενισχύονται με τη σημερινή τροποποιητική σύμβαση και μέσω της ασταμάτητης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων παντού. Θα χρειαστώ 1-2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και από την δευτερολογία μου. Τα δωράκια όμως στο κεφάλαιο σταματημό δεν έχουν από τις κυβερνήσεις σας. Ενώ γενικά ισχύει ότι υπάρχει, ξέρετε, μια σιωπηρή απόρριψη αν περάσει άπρακτη μια τρίμηνη προθεσμία και ένας κρατικός φορέας δεν αποφασίσει σχετικά για ένα θέμα, για τους ιδιοκτήτες του λιμανιού ισχύει το αντίθετο. Πέρασαν 3 μήνες και δεν αποφάσισε μια κρατική υπηρεσία για ένα αίτημά τους. Τότε αυτό θεωρείται έγκριση σιωπηρή. Και σκεφτείτε τώρα εσείς με την υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις τι έχει να γίνει. Προσέξτε όμως, αν αυτή η έγκριση σιωπηρή αφορά σε ένα τεχνικό έργο, τότε πείτε μας, διακυβεύονται ή όχι οι όροι ασφαλείας ενός τεχνικού έργου και μάλιστα μέσα στο λιμάνι. Εν τω μεταξύ, ο ΟΛΘ καθίσταται αυτός κριτής, αν είναι δυνατόν, των ίδιων των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Και όχι το ίδιο το ελληνικό δημόσιο, αφού τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο λιμάνι χωρίς τη δική του συνένεση, που κατά τα άλλα αυτό το λιμάνι, όπως λέτε, παραμένει στην υψηλή κυριότητα του δημοσίου. Ας κρατήσουμε τέλος και την πρόβλεψη για παραχώρηση επιπλέον εκτάσεων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στον ΟΛΘ, γιατί πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο της σταδιακής απαλωτρίωσης ολόκληρης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, και αυτή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου μικρή για όσους γνωρίζουν. Για όλα αυτά βεβαίως βαρύτατες είναι οι ευθύνες και των τοπικών αρχών, Δήμου, Περιφέρειας, αλλά και όσων βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Και το ερώτημα που μπαίνει, και με αυτό κλείνω κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα που μπαίνει στο λαό της πόλης, της Θεσσαλονίκης και παντού είναι το εξής. Μπορεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Ιγουμενίτσας και όλα τα λιμάνια και υποδομές της χώρας να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες, προσφέροντάς τους σταθερή δουλειά με δικαιώματα? Να γίνουν μοχλός κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για το λαό της περιοχής? Φυσικά και όλα αυτά μπορούν να γίνουν, εφόσον όμως η αξιοποίησή τους δεν θα γίνεται για το κέρδος των λίγων καπιταλιστών, αλλά για τις ανάγκες των πολλών. Να γιατί χρειάζεται ο ίδιος ο λαός να πάρει το τιμόνι της εξουσίας και να σχεδιάσει και οργανώσει κεντρικά και επιστημονικά την παραγωγή, θέτοντάς την στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Σοσιαλισμό το λένε αυτό. Και είναι ό,τι πιο αναγκαίο και ό,τι πιο όριμο για τη βάρβαρη εποχή μας. Ευχαριστώ.